Την άτυπη ομάδα νέων από την Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, που υλοποιεί και με στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων και την διάδοση των προγραμμάτων Erasmus Plus, υποδέχτηκε το μεσημέρι ο Σύλλογος Αμαία Κυψέλη Ιωαννίνων. Στους στόχους της συνεργασίας των δύο φορέων αναφέρθηκαν εκ μέρους του Συλλόγου Αμαία Κυψέλη Ιωαννίνων η πρόεδρος Μαρία Σκανδάλη και εκ μέρους της άτυπης ομάδας των νέων For Youth από την Καβάλα, η κυρία Δέσποινα Χατζησάβα. Είναι μια άτυπη ομάδα νέων από την περιοχή της Καβάλας. Έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε σήμερα στα Γιάννενα. Υλοποιούν προγράμματα Erasmus Plus όπως ακριβώς και εμείς. Και στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Plus για τη διάχυση των αποτελεσμάτων, κάνουμε αυτή τη συνάντηση, να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις. Είναι πιο έμπειροι από εμάς, διότι έχουν κάνει περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό. Και στο μέλλον θα έχουμε μια κοινή συνεργασία να ανταποκριθούμε και εμείς σε όλα αυτά τα καινούργια που υπάρχουν. Όλα αυτά θα κοινοποιηθούν φυσικά στο Facebook εδώ του Συλλόγου, όπως και στην ιστοσελίδα της ομάδας, στην Καβάλα. Και στόχος μας είναι να ενημερωθούν και άλλοι φορείς, και όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και οι άλλοι νέοι τυπικής ανάπτυξης, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε στα παιδιά, στα άτομα με αναπηρία ίσες ευκαιρίες και στα άλλα παιδιά να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες και όλοι να έχουν μια καλύτερη ποιότητα. Είναι μια ομάδα που έχει μια ευρύτερη γεωγραφική οντότητα. Έχει νέους από την περιοχή της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης, από τη Βέρεια και έχει σαν κύριο στόχο να εντάξει στους κόλπους της νέους με λιγότερες ευκαιρίες, νέους με αναπηρίες, παιδιά οι οποίοι είναι θελοντές και παρέχουν ένα έργο κοινής ωφελίας στο ευρύτερο σύνολο για λόγους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και ένταξης. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ενεργοποιούμαστε, όπως σας είπε και η κυρία Σκανδάλη, στα προγράμματα Erasmus Plus. Στην ουσία είμαστε μια νέα ομάδα, πολύ φρέσκια, απλά με πολύ έτσι έντονη η δράση, γιατί τα παιδιά είναι ενεργοί εθελοντές σε πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους και αυτό έδωσε ένα πολύ καλό κίνητρο και μια καλή βάση για τα θεμέλια αυτής της ομάδας. Είναι τα παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από κάποια σχολή και δεν έχουν εργασία. Είναι οι νέοι από πολύ χαμηλά κοινωνικά υπόβαθρα, οικονομικά, με οικογένειες, με προβλήματα και όλα αυτά. Τα ξέρει και η κυρία Μαρία πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, θα δούμε ότι δεν υπήρχε ενεργό συμμετοχή και τα παιδιά αυτά χάνονταν. Μέσα σε όλα τα προβλήματα χάνονταν και αυτά. Τα τελευταία χρόνια, και αν θέλετε έτσι να το προσδιορίσουμε και λίγο χρονικά, λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όταν τα Special Olympics δώσαν ένα πολύ καλό κίνητρο για τα παιδιά με αναπηρία, άρχισε να υπάρχει ένα κίνημα, θα λέγαμε, ας πούμε, γύρω από την αναπηρία, την ένταξη, την ισότητα, την ισομερή συμμετοχή. Το δυστύχημα είναι ότι δεν υπάρχει γενικότερα ένα ρεύμα για τα κοινά της πόλης. Δεν ξέρω πώς είναι εδώ στα Γιάννενα βέβαια τα πράγματα, αλλά σε όλη την περιφέρεια θα διαπιστώσετε ότι οι νέοι απέχουν. Είτε γιατί δεν τους δίνεται το βήμα, είτε γιατί δεν υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες να αναπτύξουν δεξιότητες. Αυτό που εγώ, ας πούμε, προσπαθώ να προωθήσω σαν ιδέα είναι έστω και η μερική συμμετοχή, με την εθελοντική δράση, ως συνοδή, ως ευαισθητοποιημένοι οι ίδιοι και ευεργετημένοι από κάποια προγράμματα. Γιατί γνωρίζεις έναν άνθρωπο, μπαίνεις σε ένα πλαίσιο, παίρνεις κάποιες πληροφορίες, ανοίγεται πάντοτε ένα παράθυρο και αυτός είναι και ο σκοπός των προγραμμάτων. Η διάχυση που ανέφερε η κυρία Μαρία έχει αυτό το στόχο, να δείξει πώς μπορούμε, ανοίγοντας ένα παράθυρο, να ακολουθήσουμε έναν μεγαλύτερο δρόμο που θα βοηθήσει. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα η προσπάθεια. Βλέπω ότι τα νέα παιδιά έχουν ανάγκη, είναι διψασμένα. Απλά θέλει να τους δώσουμε το βήμα, το κίνητρο. Αυτό ακριβώς, το κίνητρο. Πρέπει η κοινωνία να ξυπνήσει, να ακούσει τα παιδιά. Και τα παιδιά έχουν όραμα, έχουν διάθεση, έχουν πολύ φιλότιμο, είναι γνήσια ακόμη. Δεν τα πλήγωσε αυτή η ανθρώπινη βαρβαρότητα που ζούμε εμείς ή λίγο πιο μεγάλη, ας πούμε.